Χαίρετε κυρίες και κύριοι, σήμερα είναι Δευτέρα 2 Αυγούστου του Σωτήριου έτους 2021 και μαζί θα δούμε τις ειδήσεις το τελευταίο 24ωρο όπως τις κατέγραψαν οι δημοσιογράφοι και οι τεχνικοί της τηλεόρασης του Flash. Ξεκινούμε από την μεγάλη, πολύτιμη νίκη και την διάκριση σε παγκόσμιο επίπεδο στους Ολυμπιακούς Αγώνες του Τόκιο του Γρεβενιώτη Δυτικό Μακεδόνα Μίλτο Τεντόγλου, ο οποίος με ένα εκπληκτικό άλμα στην τελευταία του προσπάθεια 8 μέτρα και 41 εκατοστά ανέβηκε στην χρυσή διάκριση στέφοντας τον εαυτό του Ολυμπιονίκη. Η πόλη των Γρεβενών και η περιοχή της ΠΕ Γρεβενών αλλά και η ολόκληρη Ελλάδα νιώθει ακόμα πιο ψηλή σήμερα. Πάμε να δούμε τι δήλωσε στην δημόσια τηλεόραση, στην ΕΡΤ, αμέσως μετά την μεγάλη του νίκη, ο Μίλτος Τεντόγλου και επανερχόμαστε. Ποιο όνειρο έβλεπες χθες? Κοιμήθηκες πρωταθλητής Ευρώπης και η άλλη μέρα σε βρήκε χρυσό Ολυμπιονίκη. Ναι, δεν το περίμενα αυτό. Δεν το περίμενα να κερδίσω, να πω την αλήθεια. Ειδικά έτσι. Βασικά ήμουν τυχερός σήμερα. Και άτυχος ταυτόχρονα γιατί. Δεν ξέρω τι έπαθα στις πρώτες προσπάθειες μου και τα απίστευτα χάλια. Πρώτες 5 προσπάθειες ήταν χάλια. Δεν ξέρω τι έπαθα και δεν μου έβγαινε. Σαν να είχα αγχωθεί λίγο, δεν ξέρω. Και στο τέλος έκανα ακριβώς την ίδια επίδοση με τον πρώτο, τον Κουβανό. Ο οποίος ήταν καλύτερα από μένα σήμερα. Δηλαδή, okay, νιώθω λίγο κάπως που νίκησα, αλλά δεν ξέρω. Λίγο τυχερός νιώθω, κάπως. Ήταν συγκλονιστικός αγώνας, έτσι. Πριν από το τελευταίο άλμα ήσουν ατέταρτος. Τι σκέφτηκες πριν επίδειξες? Μίλησες με νόημα με τον Μπομάσκι? Είχες κάτι στο μυαλό σου και έλεγες θα το κάνω τώρα? Πώς αντέδρασες? Απλά προσπάθησα να κάνω ένα απλό αλματάκι, να πω την αλήθεια, στο τέλος. Γιατί στις προηγούμενες προσπάθειες μάλλον προσπαθούσα πάρα πολύ. Μάλλον σκεφτόμουν λίγο περίεργα και δεν μπορούσα να το βρω. Και απλά έτρεξα νορμάλ και έκανα ένα αλματάκι από αυτά που έχω συνηθίσει να κάνω, ας πούμε, και ήμουν τυχερός που ήταν και η ίδια 8.41, ας πούμε. Πριν από λίγο σε σταμάτησε και ο Γκρέγκ Ράδερφορντ, ο Χριστός Ολυμπιονίκης του Λονδίνου, έτσι, είδα αγκαλιές, είναι φίλος σου, το ξέρω. Τι σου είπε, γιατί μίλησε και σε εμάς για σένα. Α, μίλησε. Ναι. Μου είπε πολλά μπράβο και μου είπε ότι ήταν πολύ, ότι ήταν καταπληκτικό άλμα το τελευταίο και ότι έβλεπε τον αγώνα μου και χειροκροτούσε για μένα. Τι θα γίνει απόψε στα Γρεβενά? Α, δεν ξέρω. Δεν ξέρω. Θα κάψει πολύ ρεύμα ο Δήμαρχος. Έχει κάψει ήδη. Και για την κοπέλα σου τι λες τώρα, που λέγεις ότι σε τσιτώνει για να κάνεις κάτι καλό? Σου μίλησε πριν τον αγώνα, τι έγινε? Εννοείται ότι μίλησε πριν τον αγώνα, εντάξει. Και τώρα θα μιλήσουμε, δεν ξέρω, θα δούμε. Ολόκληρος ο γρεβενιώτικος λαός ξενύχθησε χθες, παρακολουθώντας τη μεγάλη προσπάθεια που τελικά στέφθηκε με απόλυτη επιτυχία του Μίλτου Τεντόγλου. Στην πλατεία των Γρεβενών ο Δήμος ανήρτησε μεγάλη γιγαντοοθόνη, όπου εκεί πολίτες υπαίθρια είδαν την μεγάλη προσπάθεια του Μίλτου Τεντόγλου. Που ξεκινάει τον αγώνα του Μιλτιάδης Τεντόγλου, πρώτη προσπάθεια. Καλό το άλμα του Τεντόγλου, ένας αθλητής γεννημένος για να κερδίσει ένα δραματικό τρόπο. Βλέπετε την κήπη και τον Αγιόντο, αν βέλε και η τσέπη, την Αγιόντο. Εδώ σκούλου. Εγκατέλειψε η Ελλάδα.
Γρεβενιώτης Μίλτος Τεντόγλου. Υπερήφανοι οι Έλληνες που για δεύτερη φορά στην Ολυμπιάδα του Τόκιο ανεβαίνουν δια εκπροσώπου του Μίλτου Τεντόγλου στο υψηλότερο σκαλί του βάρθου. Ο Ολυμπιονίκης Μίλτος Τεντόγλου αναστάτωσε, αμή τι άλλο, την τοπική κοινωνία των Γρεβενών, καθώς ξενύχτησαν τα Γρεβενά και όχι βεβαίως αδίκως. Στον πρώτο πολίτη των Γρεβενών θα πάμε τώρα, στον Δήμαρχο Γρεβενών, τον Γιώργο τον Δασταμάνη. Κύριε Δήμαρχε, πριν μου πείτε οτιδήποτε για την κορυφαία αυτή διάκριση του Γρεβενιώτη Μίλτου, θέλω να ρωτήσω, ετοιμάζεστε να ρίξετε τα τείχη για να υποδεχτείτε τον Ολυμπιονίκη? Είμαστε πάρα πολύ καλό. Είμαστε καλά και έτσι. Σημαίνει που ένα από έφτασε τόσο ψηλά. Το άξιζε φυσικά, γιατί είναι από τα καλύτερα παιδιά και σαν αθλητής και σαν χαρακτήρας. Μας έκανε περήφανος, έκανε όλη τη Δυτική Μακεδονία περήφανη, έκανε όλη την Ελλάδα περήφανη. Το αξίζει πάρα πολλά συγχαρητήρια και είμαστε πάρα πολύ χαρούμενοι. Εμείς και αυτές τις μέρες και στα προκριματικά έχουμε φωταγωγήσει το Δημαρχείο στα μπλε χρώματα, τα εθνικά χρώματα. Έχουμε μετονομάσει τον τελευταίο μήνα το γήπεδο, το δημοτικό στάδιο, σε δημοτικό στάδιο Μίλτος Τεντόγλου. Και ξεκινήσαμε ήδη την προετοιμασία να τον υποδεχτούμε με όλες τις τιμές που αρμόζουν σε έναν Ολυμπιονίκη και έναν δικό μας Ολυμπιονίκη. Τώρα εκεί υπήρξε και μια πρωτοβουλία καταστημάτων που στον πεζόδρομο έκαναν και σχεδιάγραμμα με το άλμα του Μίλτου και την απόσταση που διένυσε, τα 8 μέτρα και 41 εκατοστά. Ευθεία, δεν πρόλαβε να κάνει το άλμα και ήδη είχε γίνει αυτό πέρα. Είναι πολύ αγαπητό παιδί σε όλο τον κόσμο. Όλοι οι Γρεβενιώτες ξενυχτήσαμε χθες το βράδυ. Είχαμε μια γιγαντοοθόνη στο πάρκο Μανιταριών, όπου πάρα πολλά άτομα, ανάμεσα σε αυτούς και εγώ, παρακολουθήσαμε όλα τα άλματά του. Μας κράτησε λίγο σε αγωνία, αλλά τέλος καλό, όλα καλά. Αλήθεια είναι, γιατί έκανε αυτή την υπερπροσπάθεια στην τελευταία του προσπάθεια και νομίζω ότι και από τις δηλώσεις του μας είπε ότι κάτι δεν πήγαινε καλά τις προηγούμενες, ήταν ίσως το άγχος. Και αυτό το άγχος το είχαν και όλοι οι Γρεβενιώτες, έτσι, αυτή την αγωνία. Λογικό τώρα σε αυτό το επίπεδο, σε τόσο ψηλό επίπεδο, λογικό ήταν να υπάρχει και λίγο άγχος, αλλά εμείς όλοι είμαστε πεπισμένοι ότι έστω και στο τελευταίο άλμα θα έκανε την έκπληξη. Και αυτό που έκανε, και τον ευχαριστούμε πάρα πολύ. Από εδώ και πέρα, υπάρχουν υποδομές, φαίνεται ότι ο Ολυμπιονίκης, αν μη τι άλλο, θα παρακινήσει νέους να ασχοληθούν με τον κλασικό αθλητισμό, με το στίβο. Υπάρχουν στα Γρεβενά υποδομές. Θα ενισχύσετε περαιτέρω τις υποδομές αυτές? Κοιτάξτε να δείτε, να σας πω ότι ο Μίλτος ξεκίνησε στις προπονήσεις σε ξερό γήπεδο. Δεν υπήρχε ταρτάν. Το ταρτάν έγινε τελευταία, έχει μερικά χρόνια, το 16 και μετά. Άρα δεν έχει όλες τις ανέσεις που έχουν σήμερα τα παιδιά. Ήδη στον αθλητισμό επενδύουμε πάρα πολλά σαν Δήμος, ανακαινίζοντας το κλειστό γυμναστήριο ύψους 1,5 εκατομμυρίου κόστος. Ήδη έχουμε ανάδοχο και στο κονιβητήριο ύψους 3 εκατομμυρίων. Με τα γήπεδα του τένις, τα οποία έχουμε φτιάξει δύο και είναι στο πρόγραμμά μας να κάνουμε άλλα δύο τένις, ασχολούμαστε πάρα πολύ ενεργά με τον αθλητισμό. Πιστεύουμε στον αθλητισμό και πιστεύουμε κυρίως στα νέα παιδιά. Έχετε κουβεντιάσει με συγγενικά πρόσωπα, με τη μητέρα του ενδεχομένως, με φίλους, με συγγενείς του? Τι σας έχουν πει? Έχω συχνή επαφή με τη μητέρα του και το πρωί η μητέρα του, μετά το τέλος του αγώνα, μας επισκέφτηκε όλους στο πάρκο Μανιταριών, όπου τους συγχαρήκαμε να χαίρεται το γιο της και να τον καμαρώνει. Και από εδώ και πέρα πάντα νίκες, και πιστεύω αυτό το παιδί και στα επόμενα χρόνια θα προστατεί. Είναι ένα νέο παιδί, 23 χρονών, ένα παιδί που πατάει γερά στα πόδια του, ένα παιδί σεμνό, ταπεινό και προσγειωμένο. Σε ό,τι αφορά την υποδοχή του, μπορείτε να μας πείτε λεπτομέρειες? Ξέρετε, η δημοσιογραφική διαστροφή το ζητά αυτό. Ετοιμάζετε κάτι, κάποια υποδοχή, ενδεχομένως μια τιμητική συνεδρίαση πανηγυρική του Δημοτικού Συμβουλίου? Ετοιμάζουμε πολλά πράγματα, αλλά αυτή τη στιγμή δεν μπορώ να σας ανακοινώσω κάτι. Σίγουρα όμως θα προσπαθήσουμε να κάνουμε ό,τι το καλύτερο γίνεται. Σας ευχαριστώ πολύ, κύριε Δήμαρχε, για την κουβέντα. Συγχαρητήρια στο πρόσωπό σας, στον Μίλτο Τεντόγλου και στα Γρεβενά γενικότερα. Εν μέσω καύσωνα, και από ό,τι φαίνεται θα μας πάει μέχρι τέλος της εβδομάδας, όπως λένε οι μετεωρολόγοι, μέχρι το Σαββατοκύριακο. Η Δευτέρα και η Τρίτη είναι οι μέρες που θα κορυφωθεί το φαινόμενο, ξεπερνώντας τους 40 βαθμούς κατά τόπους η θερμοκρασία.
ιδανική για την εκδήλωση πυρκαγιών και η πολιτική προστασία καλεί τους πολίτες να είναι προσεκτικοί όταν βρίσκονται στο ύπαιθρο. Επίσης, καλεί τους πολίτες για χρηστή διαχείριση του ηλεκτρικού ρεύματος αλλά και του πόσιμου νερού. Είναι κρίσιμο να μην υπάρξει πρόβλημα στις βασικές υποδομές οι οποίες στηρίζουν τη λειτουργία του κράτους και τις δραστηριότητες των πολιτών. Το ηλεκτρικό ρεύμα και η ύδρευση είναι κρισιμότατη τομής για αυτή τη δύσκολη περίοδο. Γι' αυτό το λόγο οι εταιρείες διαχείρισης όσο και τα αρμόδια υπουργεία έχουν φροντίσει ώστε να μην υπάρξει κάποιο πρόβλημα σε αυτούς τους τομείς ή αν υπάρξει εκδηλωθεί πρόβλημα να υπάρξει άμεση επέμβαση. Κάνουμε έκκληση στους πολίτες για στοχευμένη χρήση του ηλεκτρικού και του νερού. Πρέπει να δείξουμε τον ύψιστο βαθμό υπευθυνότητας ώστε να μην υπάρξουν ζημιές ή διακοπές. Παρά τις δύσκολες συνθήκες της πανδημίας, το σύστημα υγείας έχει τεθεί σε ετοιμότητα να υποδεχτεί τους συμπολίτες μας οι οποίοι πιθανά να αντιμετωπίσουν κάποιο πρόβλημα υγείας λόγω των υψηλών θερμοκρασιών. Το ΕΚΑΒ επίσης, το οποίο εκπρόσωπος ήταν παρόν στη σύσκεψη, είναι σε ετοιμότητα άμεσης συνδρομής. Το ίδιο ακριβώς γίνεται και από πλευράς αστυνομίας, κυρίως με τις ομάδες της άμεσης δράσης και της Δίας. Καλούμε τους πολίτες, κάνουμε έκκληση, να μην χρησιμοποιούμε τη λωρίδα έκτακτης ανάγκης. Γιατί η λωρίδα έκτακτης ανάγκης, η ΛΕΑ, σε περίπτωση κινδύνου, σε περίπτωση μεγάλης ανάγκης, σώζει ζωές. Το τρίτο σημείο αφορά τις ευπαθείς ομάδες, οι οποίες ενδεχομένως να αναζητήσουν στέγη και περίθαλψη σε ειδικούς χώρους κλιματιζόμενους. Για το ζήτημα αυτό θα υπάρξουν στη συνέχεια, μετά από λίγο, ανακοινώσεις από το Υπουργείο Εσωτερικών και τοπικά από όλους τους δήμους της χώρας, οι οποίοι έχουν προετοιμαστεί για να οργανώσουν αυτή τη δραστηριότητα. Και τέλος, το θέμα το πολύ σημαντικό και κρίσιμο της προστασίας των εργαζομένων, τόσο ο δημόσιος όσο και ο ιδιωτικός τομέας έχουν λάβει και πρέπει να λάβουν όλα τα μέτρα για την προστασία των εργαζομένων αυτές τις μέρες. Βέβαια, εμείς σας έχουμε πληροφορήσει ήδη από τις αρχές της εβδομάδας ότι πρόκειται για ένα φαινόμενο το οποίο χαρακτηρίζεται επικίνδυνο, καθώς θα έχει πολύ μεγάλη διάρκεια. Οι πρώτες εκτιμήσεις μας με ποσοστά επιτυχίας πάνω από 80% είναι για την ερχόμενη Παρασκευή και κάθε τόσο θα αναθεωρούμε ενδεχομένως και τα επίπεδα των θερμοκρασιών και τα επίπεδα στα όρια του καύσωνα τα οποία θα διαρκέσει, αλλά οι πρώτες μας εκτιμήσεις με αρκετά μεγάλα ποσοστά επιτυχίας, όπως είπαμε, φτάνουν μέχρι εκεί. Να σημειώσουμε ότι από πλευράς ΕΜΗ θα εκδίδουμε ανά τριήμερο, θα δίνουμε τα όρια των θερμοκρασιών με τις μέγιστες τιμές, τις οποίες με τα σημερινά δεδομένα για το επόμενο τριήμερο θα φτάνουν τα όρια των 42-44 βαθμών, χωρίς όμως να αποκλείεται σε τοπικό επίπεδο να, ακόμη και να τους ξεπεράσουν. Θα πρέπει να σημειώσουμε ότι η κατάσταση αυτή παρουσιάζει πολύ μεγάλη αιμονή, γιατί είναι τέτοια η ροή της ατμόσφαιρας στην περιοχή μας, όπου οι αέριες μάζες, λόγω της κυκλοφορίας της ατμόσφαιρας και στη μέση ατμόσφαιρα, αλλά και στις κατώτερες στάθμες, μεταφέρει πολύ θερμές αέριες μάζες από τις ακτές Αφρικής προς την περιοχή μας, ενώ παράλληλα υπάρχει και ένα πεδίο υψηλών πιέσεων που έχει καθοδικές κινήσεις και ανεβάζει περισσότερο τη θερμοκρασία πάνω από τον ελληνικό χώρο. Σε ό,τι αφορά στα υπόλοιπα θέματα, εμείς θα αναφερθούμε περισσότερο δηλαδή στα θέματα των θερμοκρασιών. Η κορύφωση ουσιαστικά του κύματος αυτού είναι Δευτέρα προς Τρίτη, όπου θα έχουμε τις υψηλότερες θερμοκρασίες του καύσωνα. Από εκεί και μετά, δηλαδή από Τετάρτη και μετά, υποχωρεί η θερμοκρασία, αλλά τα επίπεδα των θερμοκρασιών θεωρούνται πολύ ψηλά και γι' αυτό το λόγο κιόλας δεν δίνουμε πολύ αργότερα την πάυση του καύσωνα. Και θα πρέπει να σημειώσω τέλος ότι σε καθημερινή βάση, πέραν των ορίων της θερμοκρασίας που δώσαμε, θα έχουμε και επίσης σε πάρα πολλές πόλεις αναλυτικά θερμοκρασίες οι οποίες θα επικρατούν και τις οποίες μπορεί να τις βλέπει ο μέσος πολίτης και από τη σελίδα της Εθνικής Μετεωρολογικής Υπηρεσίας. Δόθηκαν επιπλέον οδηγίες
στους δήμους της χώρας να μεριμνήσουν για τη φιλοξενία των άστεγων συμπολιτών σε κλιματιζόμενους χώρους προκειμένου να αντιμετωπίσουν τον καύσωνα. Δόθηκαν επίσης οδηγίες προκειμένου κρίσιμες διαδικασίες για την λειτουργία των πόλεων, όπως είναι η αποκομιδή των απορριμμάτων, να γίνονται σε ώρες όπου το θερμικό φορτίο είναι χαμηλό, κατά προτίμηση βραδινές ώρες. Παρακαλούμε πολύ τους ιδιοκτήτες και των ζώων συντροφιάς να μεριμνούν για τη βόλτα των κατοικιδίων ώρες όπου δεν υπάρχει αυξημένος καύσωνας και αν είναι δυνατόν να τοποθετούν και μικρά κουτάκια με νερό προκειμένου να δροσίζονται. Οι ιδιοκτήτες των παραγωγικών ζώων να μεριμνούν για την φύλαξη των ζώων τους σε σκιερό περιβάλλον και να φροντίζουν να ανανεώνουν τακτικά το νερό τους. Επίσης, το Υπουργείο Μετανάστευσης και Ασύλου δίνει οδηγίες σε όλα τα κέντρα, σε όλες τις μεταναστευτικές δομές προκειμένου να διασφαλιστεί η υγεία των φιλοξενούμενων εκεί συνανθρώπων μας, ώστε να αντιμετωπίσουν και αυτοί αποτελεσματικά τον καύσωνα, ενώ είμαστε σε διαρκή επικοινωνία με όλα τα συναρμόδια Υπουργεία προκειμένου να υπάρχει πλήρης επιφυλακή για να αντιμετωπιστούν τα προβλήματα τα οποία ενδεχομένως να προκύψουν. Θέλω και εγώ να κάνω μια έκκληση στους συμπολίτες μας να αποφεύγουν και τις περιττές μετακινήσεις εν μέσω καύσωνα, αλλά και τις άσκοπες εργασίες οι οποίες μπορούν να προκαλέσουν οποιαδήποτε πυρκαγιά τόσο κατά τη διάρκεια του καύσωνα, όσο και τις επόμενες ημέρες, όπου λόγω της ξηρασίας θα είναι πολύ επικίνδυνη η εμφάνιση πυρκαγιών. Οι μετεωρολόγοι μιλούν για καύσωνα παρατεταμένης διάρκειας μέχρι και τουλάχιστον την επόμενη Παρασκευή και το Σαββατοκύριακο με πολύ υψηλές θερμοκρασίες που θα ξεπερνούν τους 40 βαθμούς Κελσίου. Η κυβέρνηση μετά από αλλεπάλληλες συσκέψεις κάνει λόγο για κίνδυνο πυρκαγιών αλλά και από τους πολίτες ζητά την χρηστή χρήση του ηλεκτρικού ρεύματος αλλά και των νερών. Για το ζήτημα του ηλεκτρικού ρεύματος, της επάρκειας του δικτύου αλλά και το σε τι κατάσταση είναι το δίκτυο ηλεκτροδότησης της χώρας, θα κουβεντιάσουμε με τον πρόεδρο της Ένωσης Τεχνικών ΔΕΗ, τον κύριο Κώστα Μανιάτη, τον οποίο έχουμε στο τηλέφωνο. Κύριε πρόεδρε, σε ποια κατάσταση είναι το ηλεκτρικό δίκτυο της χώρας, γιατί εσείς ως τεχνική το γνωρίζετε καλά, και πόσο αλήθεια κινδυνεύουμε από κάποια blackout? Καλημέρα σας κύριε Μαυρίδη και σε εσάς και στους τηλεθεατές σας. Και καλό μήνα, καλή εβδομάδα. Καλή εβδομάδα και... Είμαστε σε ένα δύσκολο σημείο για τον εξής λόγο. Πρώτον, μετά την απόφαση του Πρωθυπουργού πριν 2 χρόνια να κλείσουν όλες τις τηλεκτρικές μονάδες και να πάμε στην πράσινη ενέργεια χωρίς να σκεφτεί και χωρίς να σχεδιάσουν το τι μπορεί να συμβεί, καταλαβαίνετε τα προβλήματα είναι μεγάλα. Σκεφτείτε ότι πριν 1 ώρα περίπου μπήκε η 3 μονάδα που ήταν εκτός συστήματος εδώ και 11 μήνες, μπήκε σε λειτουργία για να βοηθήσει το σύστημα. Έχουμε σοβαρό θέμα, κυρίως στην παραγωγή. Γιατί και οι ανεμογεννήτριες και τα φωτοβολταϊκά δεν μπορούν να προσφέρουν αυτή τη στιγμή, αλλά κυρίως και οι μονάδες παραγωγής έχουν κλείσει αρκετές και έχουμε μόνο τις λειτουργικές αυτές που δίνουν αυτή τη στιγμή στο σύστημα και στο φυσικό αέριο που υπάρχει εξάρτηση από το εξωτερικό. Μου θυμίζετε, κύριε Πρόεδρε, την δήλωση προσφάτως, όχι πολύ μεγάλο διάστημα, μερικοί μήνες έχουν περάσει, του τότε Υπουργού Ενέργειας και σημερινού Υπουργού Εργασίας, του κυρίου Χατζηδάκη, να επέρεται ότι έχουμε μηδενική παραγωγή από λιγνίτες στην ηλεκτροδότηση. Και τώρα φτάνουμε το 15% γιατί οι λιγνίτες στην κρίσιμη στιγμή καλούνται να κρατήσουν το σύστημα. Δεν είναι μόνο αυτό να κρατήσουν το σύστημα. Και πόσο κοστίζει αυτή τη στιγμή η ηλεκτρική ενέργεια στους καταναλωτές. Είναι ένα θέμα αυτή τη στιγμή γιατί έχει φτάσει περίπου στα 146 ευρώ που είναι ρεκόρ αυτή τη στιγμή σε σχέση στο χρηματιστήριο ενέργειας. Άρα καταλαβαίνετε πόσο μεγάλες θα είναι οι αυξήσεις στον καταναλωτή. Είναι βασικό στοιχείο αυτό για τους Έλληνες καταναλωτές. Ένα είναι αυτό. Και δεύτερο, κατά πόσο μπορούμε να ανταποκριθούμε και για τα δίχτυα, όπως είπατε, μεταφοράς και για τα δίχτυα διανομής. Το θέμα αυτή τη στιγμή είναι η διάρκεια του καύσωνα που δημιουργεί σοβαρά προβλήματα. Όλοι λένε ότι θα είναι ένα δεκαήμερο. Καταλαβαίνετε, οι θερμοκρασίες θα είναι υψηλές, άρα και η κατανάλωση που ζητάει η κοινωνία, ο ελληνικός λαός θα είναι μεγάλη, άρα δημιουργούνται σοβαρά προβλήματα. Μπορούμε να ανταποκριθούμε. Εγώ λέω ότι μπορούμε, αλλά υπάρχουν πάρα πολλοί αντιστάθμιοι παράγοντες, όπως είναι και ο καύσωνας.
είναι μια δύσκολη. Έχουμε και ένα άλλο θέμα πολύ σημαντικό. Η έλλειψη του τεχνικού προσωπικού και κυρίως η έλλειψη τεχνογνωσίας. Γιατί μπορεί να φέρουν εργολαβικούς, μπορεί να δίνουν εργολάβους να κάνουν, αλλά η τεχνογνωσία απουσιάζει αυτή τη στιγμή. Και όταν απουσιάζει η τεχνογνωσία, δεν μπορούμε να ανταποκριθούμε με γρήγορα αντανακλαστικά για να προσφέρουμε στους καταναλωτές όσο γίνεται πιο γρήγορα την επαναφορά του ρεύματος. Να μείνουμε λίγο στα δίκτυα, γιατί στη Μύδια το χειμώνα λέγαμε ότι δεν καθαρίστηκαν τα κλαδιά, το χιόνι επιβάρυνε τα δίκτυα και είχαμε τα προβλήματα τα γνωστά κυρίως στην Αττική. Τώρα έχει γίνει αποψήλωση και ενδεχομένως μια φωτιά θα κάψει και το ηλεκτρικό δίκτυο. Κοιτάξτε, αυτό δεν μπορώ να το γνωρίζω αν έχει γίνει αποψήλωση. Έχουν αναλάβει οι υπηρεσίες να το κάνουν. Αλλά μπορεί και να μην έχει προλάβει να το κάνουν. Γιατί ξέρουμε στην Ελλάδα δεν πάνε και γρήγορα τα πράγματα, καθυστερούν. Άρα μπορεί να έχουμε τέτοια φαινόμενα. Γιατί με τι έγινε και προχτές, πριν μερικές μέρες, στη φωτιά που είχαμε στη Σταμάτα και στη Ροδόπολη. Και πόσο εμείς ανταποκρίθηκαμε τόσο γρήγορα, αλλά η φωτιά δημιουργεί σοβαρά προβλήματα και στο δίκτυο. Άρα παίζουν πολλοί παράγοντες σε αυτό που λέτε. Το θέμα είναι, έχουν συντηρηθεί τα δίκτυα. Εμείς θεωρούμε ότι, παρότι υπάρχει μεγάλη έλλειψη προσωπικού, μέσα στο δίκτυο που λένε, μας λένε, το έχουμε κάνει αυτή τη συντήρηση. Μπορεί να ανταποκριθεί. Εμείς λέμε, με αυτούς τους παράγοντες του καύσωνα, την ψηλή θερμοκρασία που έχουμε και η διάρκεια της θερμοκρασίας που φάνε αρκετές μέρες, δεν ξέρουμε αν μπορεί να ανταποκριθούν ή τα δίκτυα. Και μέσα στα δίκτυα αυτά παραλαμβάνονται η γραμμή του δικτύου, παραλαμβάνονται οι διακόπτες. Εσφαλαιοδιακόπτες, υπάρχουν πάρα πολλά υλικά κατά πόσο μπορούν να ανταποκριθούν στις τόσες μέρες του καύσωνα. Άρα, καταλαβαίνετε, πρέπει να είμαστε σε μια πλήρη επιφυλακή και πρέπει να ανταποκριθούμε. Αλλά δεν είναι μόνο αυτό. Η μεγάλη έλλειψη προσωπικού, οι συνάδελφοί μας εργάζονται 20 ώρες το 24ωρο και με διάρκεια. Καταλαβαίνετε ότι αυτοί οι άνθρωποι, όπως και στην ίδια, δεν θα πληρωθούν στο τέλος. Το γνωρίζετε πολύ καλά εσείς στην περιοχή της Δυτικής Μακεδονίας, πως οι συνάδελφοι εργάζονται σκληρά και δεν πληρώνονται γιατί έχουν βάλει την επιχείρηση μέσα από το πλαφόν και δεν μπορούν να ανταποκριθούν. Πως ένας εργαζόμενος στη στιγμή που εργάζεται και δεν θα πληρωθεί, τι θέματα δημιουργούνται. Δημιουργούνται πολύ σοβαρά θέματα στην πορεία. Αυτή τη επιχείρηση που θέλουμε να είναι ελεύθερη. Ο Κώστας Ομανιάτης, έχοντας το χέρι στην καρδιά, μπορεί να εγγυηθεί για το ότι δεν θα έχουμε blackout. Γιατί έτσι όπως το περιγράψατε, με την υποστελέχωση από τη μια, με την αμφίβολη συντήρηση του δικτύου από την άλλη, ενδεχομένως και να έχουμε, αν μη τι άλλο, σε περιορισμένη έκταση μικρά blackout σε περιοχές. Νομίζω ότι και ο ίδιος υπουργός είπε ότι πρέπει να κάνουμε σωστή διαχείριση, που εγώ το λέω εδώ και τρεις μέρες αυτό το πράγμα, γιατί σίγουρα θα έχουμε κάποια μικρά blackout. Γιατί υπάρχουν πολλοί αντιστάθμιοι παράγοντες. Το θέμα είναι πώς μπορούμε να το διαχειριστούμε και πώς μπορούμε να το αποκριθούμε γρήγορα να μην είναι μεγάλη διάρκεια. Αυτό είναι το σημαντικό. Άρα δεν μπορώ να υποσχεθώ εγώ, ούτε ο ίδιος ο υπουργός, όπως σας είπα, το είπε εξ αρχής ότι μπορεί να έχουμε προβλήματα. Και δεν υπάρχουν μόνο προβλήματα στην πυρωτική χώρα. Υπάρχουν προβλήματα στη Σαντορίνη, στη Μύκονο, στη Ρόδο που είχαμε και τη φωτιά. Γιατί υπάρχει πάρα πολύ τουρισμός και καταλαβαίνετε οι συνθήκες είναι τέτοιες που μπορεί να δημιουργήσουν σοβαρά προβλήματα. Άρα πρέπει να κοιτάμε στο σύνολο της χώρας ότι μπορεί να έχουμε τέτοια θεματάκια, να έχουμε μικρά blackout. Αλλά το θέμα μας είναι αυτή τη στιγμή κατά πόσο μπορούμε να ανταποκριθούμε και να μην μείνει πολλές ώρες ο κόσμος χωρίς ρεύμα. Σας ευχαριστώ πολύ για την κουβέντα, κύριε Πρόεδρε. Μένουμε στα της ενέργειας και της ηλεκτροδότησης της χώρας, καθώς είμαστε ήδη κατά μεσής του καύσωνα και από ό,τι φαίνεται, σύμφωνα με τους μετεωρολόγους, αυτό θα διαρκέσει μέχρι το ερχόμενο Σαββατοκύριακο. Ακραίες οι καιρικές συνθήκες και ακραία, θα έλεγα, και κρίσιμη και η λειτουργία του συστήματος ηλεκτροδότησης της χώρας. Θα μείνουμε λοιπόν στο θέμα και θα το κουβεντιάσουμε με τον πρόεδρο του Σωματείου Ένωσης στην Δυτική Μακεδονία, τον κύριο Ηλία Στογιάννη, τον οποίο έχουμε στη σύνδεσή μας. Κύριε πρόεδρε, ο Λιγνίτης, ενώ είχαμε φτάσει σε ένα ακόμα και μηδενικό ποσοστό συμμετοχής στην ηλεκτροδότηση, σήμερα μιλάμε για διψήφιους αριθμούς και για σταθμούς βάσης και σταθμούς που μπορεί κανείς να στηρίξει την ηλεκτροδότηση, την ομαλή ηλεκτροδότηση της χώρας. Καλησπέρα κύριε Μαυρίδη, σε εσάς και στους τηλεθεατές σας. Ακριβώς όπως το είπατε, ο Λιγνίτης για άλλη μια φορά είναι κοντά στο 15% στο μείγμα καυσίμο. Ο Λιγνίτης για άλλη μια φορά σώζει τη χώρα από τον καύσωνα. Λοιπόν, και αυτό που έχουμε πει
πολλές φορές όσο ο υδράγυρος ανεμοκατεβαίνει, τόσο λοιπόν θα στηρίζονται στον λιγνίτη και θα τον χρειάζονται να μπει μέσα στο σύστημα. Αλλά το ζητούμενο δεν είναι αυτό όταν τον έχουμε ανάγκη να τον βάζουμε μέσα στο σύστημα. Το ζητούμενο είναι ότι θα πρέπει να καταλάβουν την πορεία του λιγνίτη όλα αυτά τα χρόνια, όλα αυτά που έχει προσφέρει ανά την Ελλάδα, όχι μόνο στην περιοχή μας, και θα πρέπει να το καταλάβει και η πολιτική ηγεσία και η διοίκηση της ΔΕΗ και να μην μιλάνε για κλείσιμο των ειδικών μονάδων του 2023. Βλέπουμε λοιπόν ότι αυτή τη στιγμή 4 μονάδες είναι μέσα στον ΑΕΣ Αγίου Δημητρίου, Σύντη, Μελίδη κτλ. Και αν δεν υπήρχε η αναβάθμιση που γίνονται οι εργασίες στην 5η μονάδα, θα ήταν και αυτή μέσα στο σύστημα. Άρα λοιπόν στηρίζονται στο λιγνίτη. Όταν δεν τον χρειάζονται, τέλος πάντων, τον αποκαλούν βρώμικο τον λιγνίτη. Και όταν χρειαστεί, ξαφνικά γίνεται ο καλός λιγνίτης. Ναι, αυτό, να σταματήσουν κάποτε. Αυτό το αποδείχθηκε και το χειμώνα, όταν επίσης είχαμε από την αντίθετη πλευρά ακραία καιρικά φαινόμενα, πάλι ο λιγνίτης να στηρίξει το σύστημα. Τώρα έχουμε καύσωνα, έχουμε άπνοια, δεν γυρνούν οι ανεμογεννήτριες, δεν λειτουργούν σωστά τα φωτοβολταϊκά, πάλι ο λιγνίτης καλείται να σηκώσει το βάρος. Διπλή απόδειξη, θα έλεγα, και χειμώνα και καλοκαίρι, ότι μάλλον είναι βιαστικό το να αποσύρουμε το λιγνίτη, έτσι δεν είναι? Ακριβώς, γιατί δεν είναι μόνο ο χειμώνας. Να μην ξεχνάμε τον προηγούμενο μήνα, τον Ιούνιο, που ξαναχρειάστηκε να ξαναπεί πάλι ο λιγνίτης, και από ό,τι θυμάμαι ήταν κοντά στο 12% το μείγμα λιγνίτη μέσα στο καύσιμο. Τον προηγούμενο μήνα δεν πέρασε πολύ καιρός. Άρα λοιπόν αυτό θα πρέπει να το δουν οι υπεύθυνοι, και πάντα ως συνδικά του λέμε ότι δεν πρέπει να λείψει ο λιγνίτης από το μείγμα καυσίμου. Σε καμία, μα καμία περίπτωση δεν πρέπει να απουσιάσει. Αν λοιπόν απουσιάσει, πάντα θα υπάρχει ο κίνδυνος ενός blackout, γιατί σίγουρα δεν μπορούμε να συνεχτούμε σε ανανεώσιμες πηγές ενέργειας. Δεν μπορούμε να έχουμε ήλιο όποτε θέλουμε, δεν μπορούμε να συνεχτούμε στο φυσικό αέριο, γιατί πάντα είναι ένα εισαγόμενο. Αν λοιπόν το λιγνίτη το έχουμε εδώ, είναι εδώ. Πάντως, να στηριχτεί η χώρα σε αυτό. Πάντως η πολιτική βούληση, θα έλεγα, ότι κάθε άλλο παρά αυτό λέει, και το λέει για μία ακόμα φορά και η διοίκηση της ΔΕΗ, γιατί βάζει σε λειτουργία μέχρι τέλος του χρόνου ένα πρόγραμμα εθελούσιας εξόδου εργαζομένων, κυρίως από τις λιγνητικές, από τα ορυχεία. Δηλαδή από εκεί που θα μπορούσε να πει κανείς ότι θα λειτουργούσε ο λιγνίτης, έτσι δεν είναι? Και τρέχει ένα πρόγραμμα με νεαρές ηλικίες. Εγώ θα έλεγα ο 50 είναι μικρός για σύνταξη ή για αποχώρηση από την ενεργό δράση. Συμφωνώ απόλυτα μαζί σας. 50 χρόνια δεν μπορείς να φύγεις, γιατί έχεις να προσφέρεις πολλά ακόμα. Δεν μπορεί να φύγει 50 χρόνια. Έχει βγάλει ένα πρόγραμμα το οποίο θα πρέπει να το συζητήσουμε λίγο αργότερα. Θα πρέπει να πω λίγο ότι θα πρέπει να τηρηθούν με ευλαβικά, με μεγάλη ευλάβεια, όλα τα μέτρα προστασίας για τους συναδέλφους, γιατί οι συνάδελφοι δίνουν τα πάντα στα ορυχεία, στους σταθμούς παραγωγής, για να δουλεύουν και τα ορυχεία και οι ελληνικές μονάδες, για να έχουμε ρεύμα αυτή τη στιγμή, για να στηρίξουμε τη χώρα. Θα πρέπει λοιπόν να τηρούνται τα μέτρα προστασίας. Έχουμε στείλει και ως σωματείο στους διευθυντές των ορυχείων κάποιες οδηγίες για μέτρα αντιμετώπισης των εργαζομένων κάτω από αυτές τις συνθήκες. Τηρούνται λοιπόν τα μέτρα και είμαστε δίπλα στους εργαζόμενους, αν και εφόσον χρειάζεται και χρειαστούν κάτι, είναι οι συνάδελφοι εκεί πέρα που είναι εκλεγμένοι στα σωματεία να πούνε οτιδήποτε συμβαίνει για να αντιμετωπίσουμε αυτά τα προβλήματα. Αλλά θέλω να πω ότι τηρούνται τα μέτρα και θα πρέπει να τηρούμε προσεκτικά τα μέτρα λόγω καύσωνα. Ναι. Φαντάζομαι το 38-39 θερμοκρασία στην πλατεία της Κοζάνης είναι πολύ περισσότερο στα ορυχεία, λόγω και της ύπαρξης του περιβάλλοντος εκεί που ανεβάζει τη θερμοκρασία, και φανταστείτε εκεί πάνω σε έναν ταινιόδρομο πόση θερμοκρασία έχει όταν στο κέντρο της Κοζάνης ανεβάζει 38-39 βαθμούς. Οι συνθήκες είναι πολύ δύσκολες στα ορυχεία, το γνωρίζετε πάρα πολύ καλά, κύριε Μαρούλη. Έχετε κάνει αρκετές φορές ρεπορτάζ.
Είναι μέσα σε μια τρύπα οι συνάδελφοι. Δεν είναι σε κλειστό χώρο. Γι' αυτό είπαμε ότι θα πρέπει να γίνεται συχνά διαβροχή στους δρόμους για να μην υπάρχει σκόνη. Να υπάρχουν στους χώρους όπου, στους εξωτερικούς χώρους, στέγαστρα για να κάνουν συχνά διαλύματα οι συνάδελφοι, να υπάρχει, να χορηγείται δροσερό νερό και βέβαια προστατευτικά μέσα, καπέλα, γυαλιά κτλ. Όλα αυτά λοιπόν, όπως είπα προηγουμένως, τηρούνται και δεν νομίζω να υπάρχει κανένα πρόβλημα. Θέλει όμως προσοχή, γιατί οι συνάδελφοι δίνουν τα πάντα. Σε ό,τι αφορά τώρα την εθελούσια έξοδο, νομίζω ότι ήταν ένα ευεργετικό πρόγραμμα, είναι ένα ευεργετικό πρόγραμμα και θα έλεγα ότι με ρωτούσαν και ρωτούσαν και εσάς τους συνδικαλιστές εργαζόμενοι που για λίγο ήταν κάτω το 55 και δεν τους έπιασε το προηγούμενο πρόγραμμα που έτρεξε στην επιχείρηση. Ναι. Ψηφίστηκε λοιπόν από το Διοικητικό Συμβούλιο της ΔΕΗ ομόφωνα την 5η 29 Ιουλίου το νέο πρόγραμμα υπηρεθελής αποχώρησης για τις μονάδες λιγνητικής παραγωγής της Δυτικής Μακεδονίας. Και το λέω αυτό διότι το επόμενο χρονικό διάστημα συνδυάζουν τα λιγνητικά συμβούλια της λιγνητικής μελίκης και μεγαλοπόλης και πάρουν και τις αποφάσεις τους. Άρα, επαναλαμβάνω, είναι μόνο για τις λιγνητικές μονάδες της Δυτικής Μακεδονίας. Νομίζω όμως ότι θα μπει και αυτό της μελίτης. Νομίζω ότι θα μπουν και αυτοί οι εργαζόμενοι. Ακριβώς, θα πούν και αυτό. Απλώς δεν έχουν συνεδριάσει και αυτό το πρόγραμμα είναι μόνο για τις γενικές μονάδες της Δυτικής Μακεδονίας. Αυτό, γι' αυτό το τονίζω. Θα πρέπει να τονίσουμε όμως, κύριε Μαυρίδη, και κάτι άλλο, ότι πρόκειται για ένα πρόγραμμα οικειοθελής αποχώρησης και όχι για ένα πρόγραμμα εθελούσιας εξόδου, γιατί υπάρχει μια διαφορά μεταξύ αυτών των δύο. Το φετινό λοιπόν πρόγραμμα έχει διαφοροποιηθεί από το περσινό, το οποίο έδινε ένα συγκεκριμένο ποσό σε αντίθεση με το φετινό, που όπως είπα έχει διαφοροποιηθεί και δίνεται σε μισθούς και βέβαια σε μία σειρά από άλλα κριτήρια, όπως ας πούμε τα χρόνια υπηρεσίας και η ηλικία. Επιγραμματικά ας πούμε θα αναφερθώ, διότι έκανε και τις διευκρινήσεις, το ανέλησε το νέο πρόγραμμα ο πρόεδρος της ΓΕΝΟ. Πάντα όμως είμαστε και ως σωματείο στην διάθεση κάθε εργαζόμενου που δεν άκουσε ή ας πούμε μας ακούει τώρα να πάρει τις απαντήσεις, παύλα τις διευκρινήσεις του. Με εντυπωσίασε πάντως, με εντυπωσίασε, είναι αλήθεια, το ότι εάν κάνει κάποιος γρήγορα την αίτησή του θα πάρει μπόνους άλλον έναν μισθό. Αυτό ναι, αυτό θα το πω παρακάτω. Να ξεκινήσουμε λοιπόν με το νέο πρόγραμμα. Όπως είπα, θα το πω επιγραμματικά, γιατί δεν μπορούμε, δεν μας παίρνει και ο χρόνος να κάνουμε μια περαιτέρω ανάλυση. Λοιπόν, το νέο πρόγραμμα περιλαμβάνει εργαζόμενους από 50 έως 62 ετών. Ξεκινάμε λοιπόν από τα έτη υπηρεσίας. Από 15 έτη μέχρι 19 είναι 2 μισθοί, από 20 έτη μέχρι 29 είναι 3 μισθοί και από 30 και πάνω είναι 4 μισθοί. Πάμε λοιπόν στα έτη ηλικίας. Από 50 ετών έως 54 ένας μισθός, από 55 έως 61 δύο μισθοί και από 62 και άνω ένας μισθός. Προστατευόμενα τέκνα. Μέχρι 2 τέκνα είναι 2.500 και από 3 τέκνα και πάνω 5.000. Έγινε μία πρόταση στο Διοικητικό Συμβούλιο και πάντα με επιφύλαξε αυτό προς τους συναδέλφους που μας ακούν τώρα. Έγινε μία πρόταση για να γίνουν τα 2 τέκνα 3.000 ευρώ και από 3 και πάνω 1.500 για κάθε παιδί. Δηλαδή, εάν έχεις 3 παιδιά, να παίρνεις 4.500 για 3 παιδιά. Αυτό πάντα με επιφύλαξη. Περιμένουμε το επόμενο διάστημα να διευκρινιστεί. Μένουμε όμως σε αυτό που έχουμε μπροστά μας, 2 τέκνα, 2.500 και 3 τέκνα και άνω, 5.000. Από 55 ετών και άνω, καταβάλλεται ένα ποσό των 5.000 για κάλυψη ασφαλιστικών εκκρεμωτήτων, για εξαγορά δηλαδή προβληματικού χρόνου. Και ερχόμαστε σε αυτό που είπατε προηγουμένως. Όποιος συνάδελφος υποβάλλει αίτηση συμμετοχής μέσα στον πρώτο μήνα, δηλαδή από προθεσμίας υποβολής των αιτήσεων συνταξιοδότησης από 1 του 2021 έως 30 του 2021, θα του καταβληθεί συν ένας μισθός. Αυτά λοιπόν είναι... Έχετε υπολογίσει, έχει υπολογίσει, φαντάζομαι πως ναι, η επιχείρηση μετά από αυτό το πρόγραμμα
πόσος κόσμος, πόσοι εργαζόμενοι θα απομείνουν στο ενεργειακό κέντρο. Αυτή τη στιγμή είναι περίπου στα 1.283, όπως λέει η εταιρεία, που μπορούν να πάρουν αυτό το πρόγραμμα. Από 55 χρονών και πάνω είναι που μπορούν να φύγουν με όλα αυτά τα μπόνους και τα κριτήρια, πάνω από 360 άτομα. 62 χρονών είναι λίγα, γύρω στα 70. Λοιπόν, και από 50 μέχρι 55 είναι περίπου στα 800 άτομα. Άρα λοιπόν, καταλαβαίνετε ότι αν το πάρουν όλο το πρόγραμμα αυτό, δεν θα μείνει τίποτα. Γι' αυτό είπαμε και στην αρχή ότι ένας 50 ετών και 51 είναι κρίμα να φύγει. Βέβαια, εμείς δεν θα μπούμε στην διαδικασία να το πούμε το τι θα κάνει. Είναι προσωπικό θέμα, προσωπική υπόθεση για κάτι συνάδελφο, για κάθε εργαζόμενο να επιλέξει ο ίδιος ή αν θέλει να αποχωρήσει ή αν θέλει να μείνει στην επιχείρηση. Περίπου 1.000 εργαζόμενοι θα απομείνουν στο λεκανοπέδιο, εργαζόμενοι στην επιχείρηση, στη ΔΕΗ. 1.000 δεν θα είναι περίπου, αλλά εντάξει. Θα μείνουν 1.200 με 1.300 εάν πάρουν τελικά όλο το πρόγραμμα αυτό. Κύριε Πρόεδρε, σας ευχαριστώ πολύ για την κουβέντα. Εδώ είμαστε, θα τα ξαναπούμε, γιατί ο Σεπτέμβρης είναι κοντά που θα αρχίσει να τρέχει το πρόγραμμα αυτό. Λοιπόν, και εγώ σας ευχαριστώ, κύριε Μαυρίδη, και πάντα στη διάθεσή σας. Να είστε καλά, ευχαριστώ. Στο σημείο αυτό, κυρίες και κύριοι, θα κάνουμε μια μικρή σύντομη διακοπή για διαφημίσεις και θα επανέλθουμε για τη συνέχεια του δελτίου. Θέλεις χαμηλές και ξεκάθαρες χρεώσεις στο λογαριασμό του ρεύματος? Τώρα η Solar Energy σου προσφέρει ρεύμα για το σπίτι από 2 και 19 λεπτά και ρεύμα για την επιχείρηση από 5 και 61 λεπτά. Κάλεσε τώρα στο 2385044506 ή επισκέψου την ιστοσελίδα senergy.gr και μάθε περισσότερα. Solar Energy Subasis. Η πρώτη επιλογή στην παραγωγή, εμπορία και προμήθεια ενέργειας. Τεχνομπετόν ΑΕ. Έτοιμος κυρόδεμα. Προϊόντα λατομείου. Εμπιστοσύνη μιας ολόκληρης ζωής με γερά θεμέλια. Ένα μεγάλο όνομα συνδεδεμένο με έργα πνοής. Βάζουμε γερά θεμέλια και στην οικοδομή σας. Οικοδομικά υλικά. Μπορία σιδήρου. Τεχνοπετών ΑΕ. Κοζάνη, Λάρισα, Νεάπολη, Κοζάνης. Θα αλλάξουμε θέμα και θα πάμε στην αιμοδοσία, καθώς τους καλοκαιρινούς μήνες παρουσιάζεται έλλειψη σε αίμα στα νοσοκομεία όλης της χώρας. Πολλοί είναι οι πολιτιστικοί, αλλά και όχι μόνο, οι ομάδες πολιτών και οι σύλλογοι που προσφέρουν αίμα με εθελοντικές αιμοδοσίες. Ένας από αυτούς, το Σωματείο Σπάρτακος. Σε Γρεβενά και Πτολεμαϊδα πραγματοποίησαν εθελοντική αιμοδοσία. Σήμερα ήρθαμε για αιμοδοσία στην πόλη των Γρεβενών για να στηρίξουμε το νοσοκομείο με αίμα. Βρισκόμαστε στα μέσα του καλοκαιριού. Οι ανάγκες αίμα παραμένουν έντονες. Η κίνηση και των αιμοδοτών στις αιμοδοσίες έχει μειωθεί λόγω των καλοκαιρινών διακοπών. Ευχαριστώ πάρα πολύ σήμερα τους εργαζόμενους της ΔΕΗ και το Σύλλογο των Εθελοντών Αιμοδοτών Σπάρτακος που ήρθαν να στηρίξουν τις ανάγκες του τμήματός μας και αιμοδότησαν σήμερα για να βοηθήσουν την έννοια του εθελοντισμού στην χώρα μας και φυσικά το νοσοκομείο μας για τις ανάγκες που έχουμε. Είμαστε εργαζόμενοι της ΔΕΗ. Ήρθαμε και στηρίζουμε όλα τα νοσοκομεία της περιφέρειας και κατ' επέκταση όπου μας χρειάζεται η πατρίδα. Σήμερα ήρθαμε εδώ στο Μποδοσάκη νοσοκομείο για να δώσουμε αίμα με την μεσολάβηση του Σπάρτακου. Προκαλώ και προσκαλώ όλο τον κόσμο να δίνει αίμα. Εκτός ότι βοηθάμε κάποιους συνανθρώπους μας, είναι καλό και για την υγεία τη δική μας. Τι να πω άλλο, παιδιά, ελάτε, δεν χάνετε τίποτα. 5 λεπτά από το χρόνο σας. Αίματος τώρα το καλοκαίρι είναι ιδιαίτερα αυξημένες και λόγω του COVID έχει μειωθεί ο εθελοντισμός στην πόλη,
Οπότε θέλω να καλέσω όσους έχουν ελεύθερο χρόνο να διαθέσουν 10 λεπτά από το χρόνο τους να έρθουν να αιμοδοτήσουν ώστε να βοηθήσουμε τον συνάνθρωπό μας. Σε αυτό το σημείο θέλω να ευχαριστήσω θερμά τον Σύλλογο του Σπάρτακου που ανταποκρίθηκε στο κάλεσμά μας και κάθε φορά, όσες φορές χρειάζεται, έχει ανάγκη η αιμοδοσία, μας προσφέρουν το αίμα τους. Σας ευχαριστούμε πολύ. Για το φίλο μου που ελέγχεσε και για τον συνάνθρωπο. Η καλοκαιρινή περίοδος, σε συνδυασμό με την εξέλιξη της πανδημίας του ιού COVID-19, έχει δυστυχώς οδηγήσει σε μειωμένο αριθμό αιμοδοτών οι οποίοι προσέρχονται να αιμοδοτήσουν στο τμήμα αιμοδοσίας μας. Ο Σύλλογος Σπάρτακος, θέλοντας να βοηθήσει την κατάσταση αυτή, βρίσκεται εδώ σήμερα πραγματοποιώντας εσωτερική αιμοδοσία στον Ποδοσάκιο νοσοκομείο. Τους ευχαριστούμε πάρα πολύ. Και λίγο πριν ολοκληρώσουμε το δελτίο, να πάμε στον πολιτισμό και στο ανοιχτό θέατρο στο Πάρκο Εκτάκτων Αναγκών του Δήμου Εορδαίας, καθώς εκεί το βράδυ της Κυριακής ανέβηκε η παράσταση «Ποιος είμαι εγώ» από τον Ποντιακό Σύλλογο Πιερίας. Την πρόσκληση για την τρίτη παρουσία του Συλλόγου στην περιοχή είχε ο Σύλλογος Γυναικών Τολεμαΐδας. Αποφασίσει να φέρουμε την Ένωση Ποντίων Πιερίας και βασικά περιμέναμε λίγο να κάνουν τα μέτρα για να μπορέσουμε να το πραγματοποιήσουμε. Οπότε σήμερα είμαστε στην ευχάριστη θέση να το πραγματοποιήσουμε. Ευτυχώς και οι καιρικές συνθήκες είναι καλές. Είναι η τρίτη φορά που έρχεται η Ένωση Ποντίων Πιερίας. Τις άλλες δύο προηγούμενες φορές είχε τεράστια επιτυχία οι δύο παραστάσεις κωμωδίες και σήμερα θα είναι κωμωδία. Και σε μια εποχή που ο κόσμος όλος έχει ανάγκη να γελάσει, το θεωρήσαμε απαραίτητο. Οπότε ευχαριστούμε την Ένωση Ποντίων που ανταποκρίθηκε στο κάλεσμά μας. Ευχαριστούμε πολύ το Σύλλογο Γυναικών Τολεμαΐδας για την πρόσκληση και τη φιλοξενία. Είναι η τρίτη φορά που ερχόμαστε με θεατρική παράσταση. Το θέατρο, η παράσταση είναι θεατρική κωμωδία, «Ποιος είμαι», σε κείμενα και σκηνοθεσία του Χάρη Αμανατίδη. Στις ιδιαίτερες και δύσκολες καταστάσεις που ζούμε, έρχονται τα μέλη του θεατρικού τμήματος του Συλλόγου μας να δώσουν γέλιο και μια δόση αισιοδοξίας με τη θεατρική παράσταση που είπαμε, τη «Ποιος είμαι». Τώρα οι πολιτιστικοί σύλλογοι και ιδιαίτερα οι θεατρικές ομάδες έχουν πληγεί όλο αυτό το διάστημα. Τα τελευταία 1-2 χρόνια με την πανδημία σίγουρα έχουν πληγεί από την πανδημία και όχι μόνο οι θεατρικές ομάδες αλλά γενικά όλοι οι σύλλογοι, οι πολιτιστικοί σύλλογοι και οικονομικά, αλλά το θέμα είναι ότι δεν παράγουν και πολιτισμό. Είναι μεγάλη υπόθεση αυτό. Βγαίνουμε σιγά σιγά, να τολμάμε και σαν πολίτες και σαν ομάδες εσείς. Γίνεται μια προσπάθεια, φυσικά με όλα τα απαραίτητα μέτρα ασφάλειας υγειονομικά και προσπαθούμε, ειδικά η Ένωση Ποντίων έχει αρκετές προτάσεις και για άλλες πόλεις με το θεατρικό πάντα τμήμα της. Το βράδυ είδα σ' όραμα όπως ένουμνε μοντέλα. Εσκόρθα πανελάκεψα και πίνα την ωραία. Α, έτσι θέλω να κύπαθα, α, έτσι θέλω να είμαι. Με το φέγγο να λάβω.
Και μόνοι μάνα μάτια με αυτά τα οτία. Την κίτρια να είναι με στο μάστερ σε παιδεία. Αλλά η ψήνε και έντονα λέω τραγωδίας. Να τραγουδώ και να γυρνώ το βόη στα σκαπνί. Στο σημείο αυτό, κυρίες και κύριοι, ολοκληρώθηκε το δελτίο ειδήσεων της τηλεόρασης του Flash. Καλή συνέχεια σε όλους.